σε πράγματα που αφορούν την τέχνη. Δηλαδή, πώς γέμισε, ας πούμε, ο Σάκης Ζουβάς την Επίδαυρο, μπορεί και την Επίδαυρο να τη γεμίσει και η Φιλαρέτη Κομνηνού με ένα έργο το οποίο. Σιγά. Το οποίο είναι. Και ο Αλέξανδρος μπορεί να τη γεμίσει την Επίδαυρο. Εντάξει, μου σε παρακαλώ. Μα μου αναφέρει τώρα το Ρουβά στην Επίδαυρο και μου λε ότι ήταν. Έχει δίκιο. Εγώ λέω ψέματα τώρα. Μα δεν μπορώ. Τελειώσαμε. Ναι. Ξαναπάμε πάλι. Λοιπόν, μπορεί λοιπόν την ίδια εμπορική επιτυχία. Να σου πω κάτι, συγγνώμη να σου έτσω κάτι. Μα δεν κατέληξα να πω αυτό που θέλω να πω, ρε αγάπη. Μα θα το συνεχίσει. Ωραία. Τι κάνει, διαβάζει μυθιστόρημα, απαγγέλει κάτι. Όχι, διαβάζω Άρλεκιν. Μπράβο, το Άρλεκιν. Μέσα στα σοβαρά του μπράτσα τη στιγμή που χτύπησε το τηλέφωνο. Ήταν εκείνος. Εκείνη τη στιγμή χτύπησε το τηλέφωνο. Μπράβο, και διαβάζει και τον κατάλληλο στίχο. Ήταν ολόκληρη και νόμιζε ότι θα ήταν το άλλο μου μισό. Ήταν η μάνα μου όμως. Θέλω να πω κάτι στους φίλους τηλεθεατές. Μα δεν μπορώ να κάνω τη δουλειά μου σωστά. Αν σας περισσεύει κανένα κουτάκι από αυτά τα ηρεμιστικά τα τύπου, γιατί να τα πάρεις εσύ μπας και σταματήσεις. Επειδή είναι της κόκκινης συνταξιολογίας, στείλτε και κανένα από εδώ. Όλα τα ξέρεις, βλέπω. Αγάπη μου, να σου πω κάτι. Αν πας εσύ και μιλήσεις, θα γράψουν την κόκκινη γραμμή. Είναι το μόνο σίγουρο. Μωρή, είναι σίγουρο. Αλλά τέλος πάντων. Θα συνεχίσουμε τώρα για τη Φιλαρέτη. Γιατί εγώ σου λέω και στο λέω μου το είχε πει ίδια ότι όποτε έχει χρόνο βράδυ παρακολουθεί την εκπομπή. Εντάξει, γιατί αυτό τι πάει να πει. Ότι είπα εγώ να μην την παρακολουθεί. Επειδή θα μας βλέπει, λοιπόν. Ωραία, μας βλέπει, να γι' αυτό. Αφού την παρακολουθεί, ξέρει. Συνεχίζει. Πες λοιπόν. Για να με κάνεις να απαντήσω όπως απάντησα γιατί πώς τη λένε την τραγουδίστρια τότε. Ναι, 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 την Μυρτό. Όχι Μυρτό. Ποια Μυρτό, καλέ. Τη Μυρτό, το άρωμα! Αυτή που ήταν έξω, τη Μαρολίτρα. Καλά, τώρα μου τώρα μην τρελαθώ που τα έχω πάρει με τη Μαρολίτρα. Μην τρελαθώ τη μουσική στη Μαρολίτρα με τη Φιλαρέτη Κομνηνού. Λέω αφού μας βλέπει η γυναίκα και την ξέρει. Θα ξέρει. Ναι. Λοιπόν, ναι. Εντάξει, οκ, okay, έμανε. Έμανε, okay. Συνέχισε. Θα συνεχίσω, θα προσπαθήσω. Θέλω μία άνω τελεία να λίγο να ολοκληρώσω αυτό που θέλω να πω. Αυτό που είπα πριν για το Σάκη ήταν ότι ο Σάκης ήταν ένας εμπορικός τραγουδιστής ο οποίος έπαιξε στην Επίδαυρο και κατ' επέκταση δεν χρειαζόταν να έχει, ας πούμε, δία στον κρυό για να παίξει στην Επίδαυρο. Ήταν ένας πολύ μεγάλος στάρ που ούτως ή άλλως θα πηγαίναν να τον δουν στην Επίδαυρο. Εγώ εκεί που θέλω να καταλήξω είναι ότι με δία στον κρυό η Φιλαρέτη Κομνηνού μπορεί να κάνει εμπορική επιτυχία ενώ η ίδια είναι ένα πρόσωπο το οποίο δεν κάνει εμπορικά πράγματα. Γίνονται όμως εμπορικά τα αρχαία δράματα παίζοντας η Φιλαρέτη Κομνηνού. Ένα πρόσωπο το οποίο δεν έχει κάνει πολλές τηλεοπτικές επιτυχίες. Έχει κάνει διαδοχικά κάποια σύριαλ τα οποία αφήσανε εποχή με τον Χριστόφορο Παπαγκαλιάτη, ξέρω εγώ, η ζωή μας μια πόρτα και όλα αυτά που είχε κάνει. Είναι όμως ένα πρόσωπο που αστρολογικά με ουρανό στην Παρθένο και με Κρόνο στον Υδροχό. Είναι ένα πρόσωπο το οποίο, ό,τι και να κάνει, η δημοσιότητα την κυνηγάει. Δηλαδή, μπορεί να απέχει από την τηλεόραση 10 χρόνια. Θα κάνει όμως τα θέατρα που θα κάνει, κατά ένα μαγικό τρόπο, θα γεμίζουν πάντα και η εμπορικότητα που θα διαδέχεται το θεατρικό της θα είναι λες και είναι ένας τηλεοπτικός αστέρας. Εκεί ήθελα να καταλήξω όσον αφορά το Σάκη. Είναι ένα πρόσωπο το οποίο έχει πλούτονο στο 10ο οίκο. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Έχει μια πάρα πολύ σημαντική αντικσότητα το πρόσωπο αυτό. Ενώ πολλοίς κόσμος θέλει από εμπορικός να γίνει ποιοτικός, η Φιλαρέτη τι γίνεται. Με πλούτονο στο 10ο είναι ποιοτική και θέλει η ίδια να κάνει εμπορικά πράγματα. Το θέλει, ενώ συνήθως αυτό δεν συμβαίνει. Με πλούτονα, δηλαδή, δείχνει ότι ο πλούτονας της είναι σε αυτή τη θέση που θέλει να κάνει και κάτι εμπορικό. Δεν την αφήνει ο περίγυρός της και οι καταστάσεις. Δηλαδή, πως είναι κάποιος τους κυνηγάει η δημοσιότητα, τη Φιλαρέτη, την κυνηγάει η τέχνη. Δηλαδή, και να θέλει να κάνει κάτι που να τσαλακώσει την εικόνα της, πραγματικά σου μιλάω, δεν της τυχαίνει. Είναι ένα πρόσωπο το οποίο με Ποσειδώνα στο Σκορπιό εκπέμπει ένα πάρα πολύ μεγάλο ερωτισμό και αυτό βγαίνει και προς τα έξω γιατί είναι και μια πάρα πολύ ωραία γυναίκα αλλά αυτή η Αφροδίτη στην Παρθένο που έχει της προκαλεί και μια μεγάλη διεύρυνση όσον αφορά το φάσμα της τέχνης και όσον αφορά το φάσμα και της τηλεόρασης αλλά και του θεάτρου. Η Φιλαρέτη δηλαδή είναι ένα πρόσωπο. Ακούω, ναι, ναι. Ναι. Η Φιλαρέτη είναι ένα πρόσωπο το οποίο παρακολουθεί όλο το φάσμα της τέχνης και το έλεγε και η ίδια. Δηλαδή να βλέπεις ένα πρόσωπο, γιατί ξέρεις το ρόλο, αυτές οι τύπες του θεάτρου, τύπου που πηγαίνουν στα θέατρα λένε «Αμμοντιέ, δεν βλέπω τηλεόραση, δεν βλέπω αυτό, δεν βλέπω το ένα, δεν βλέπω reality, δεν βλέπω αυτό». Η Φιλαρέτη σου λέω ότι έπαιρνε μέσα στην αίθουσα και έλεγε «Παιδιά, είδατε, ξέρω εγώ, το μεσημεριανό με τη Λαμπύρη, τι γέλιο, ξέρω εγώ, που είχε
σε link Φερρυπίν την Πεζαντάκου ή είχε σε link τον Πετρίδη ή είχε σε link αυτό. Τι ωραίο που ήταν ο Τάδε, τι ωραίο που τα λέγει ο Τάδε. Και σου λέω εγώ για να ξέρεις ότι ειδικά τα άτομα τα οποία ήταν της τότε Trust TV, η συγκεκριμένη γυναίκα τα παρακολουθούσε. Για ποιο λόγο? Γιατί έλεγε ότι έχουν μια πολύ μεγάλη, έχουν ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτά τα άτομα. Γιατί? Γιατί πιστεύουν στην εικόνα τους αυτό, ότι αυτό που πουλάνε είναι πραγματικό. Δηλαδή τότε την εποχή της Trust TV, θυμάσαι, μην πούμε τώρα ονόματα, όλοι από τα reality που ήταν διάσημοι και βγάζανε τραγούδια και κάνανε και άλλα. Η Φιλαρέτη τα παρακολουθούσε γιατί της άρεσε ότι αυτά τα πρόσωπα που ήταν τύπου star, ας πούμε, ήταν της τηλεόρασης και εκείνη της εποχής που έχει περάσει ανεπιστρεπτή, ήταν άτομα τα οποία νομίζανε οι ίδιοι ότι ήταν star. Αυτό λοιπόν το πράγμα, η Φιλαρέτη. Ναι, ναι. Ναι, αυτό λοιπόν το πράγμα, η Φιλαρέτη, της άρεσε πάρα πολύ να βλέπει αυτή τη σπίθα στους άλλους ανθρώπους. Φοβερό. Να πούμε ένα πρόσωπο με σελήνη στον κρυό ότι κάνει πράγματα τα οποία φορούν εκτός από την ίδια, αλλά τα κρατάει μυστικά, φορούν παιδιά. Δηλαδή της αρέσει πολύ να κάνει πώς κάνει η Εύη για τα παιδάκια, για να βοηθήσει θέατρα τα οποία τα έσοδα να πηγαίνουν σε παιδιά. Και της αρέσει πάρα πολύ να βοηθάει και τους ανθρώπους που έχουν κάποια νοητική στέρηση. Συνήθως οι άνθρωποι που έχουν Πλούτονο στο 10ο και Ερμή στο ζυγό έχουν μια λατρεία στη βοήθεια, στο να βοηθάνε. Στην αγαθοργία, δηλαδή. Λες να έχω κι εγώ τέτοιο. Δεν σε έχω δει αστρολογικά. Δεν το θυμάμαι. Κακό σου το έχει δει. Σε έχω δει, αλλά δεν το θυμάμαι. Ναι, πρέπει να τη δεις όμως λίγο αστρολογικά. Θα τη δω από ένα εβδομάδα πρίσμα. Στην Κρήτη θα πάω. Και να πούμε ακριβώς αυτό. Είναι ένα πρόσωπο το οποίο της αρέσει να δίνει πράγματα και της αρέσει οποιοδήποτε έργο κάνει. Αυτό θα το έχουν όλοι οι ηθοποιοί που έχουν και Κρόνο στον υδροχό. Συνδέουν το θέατρο με τη μεταφυσική. Δηλαδή τους αρέσει όταν θα παίξουν έναν σκιζοφρενή να πάνε, ας πούμε, σε ένα μαγαζί. Σε ένα μαγαζί, λέω. Σε ένα θέατρο. Ένα μαγαζί. Σε ένα νοσοκομείο. Το οποίο φιλοξενεί αυτούς τους ανθρώπους να δουν οι άνθρωποι που ζουν πραγματικά έτσι. Πώς είναι και τι ακριβώς κάνουν. Για να μπουν ακριβώς στο πετσί του ρόλου. Αυτά για τη Φιλαρέτη Κομνηνού. Να τη στείλω, τα φιλιά μου και να τη πω ότι μου έδωσε πάρα πολλά πράγματα. Την αγαπάω πάρα πολύ. Και αν σε κάποια πράγματα που βλέπει λίγο την έχω στεναχωρήσει, τη στέλνω τα φιλιά μου και την αγάπη μου και εύχομαι κάποια στιγμή να ξανασυναντηθούμε. Είτε στο θέατρο είτε γενικά. Ή στην Επίδαυρο. Ναι. Στην Επίδαυρο νομίζω είναι πιο εύκολο. Όχι, δεν μου φαίνεται καθόλου περίεργο. Επειδή όμως δεν με πιστεύεις, η Επίδαυρο πια δεν με πιστεύεις, έχω και βίντεο. Από την Επίδαυρο. Που είμαστε μαζί στο μάθημα, στο θέατρο. Εγώ είπα για την Επίδαυρο, είπα για το μάθημα. Όχι, λέω. Α, να μην λες. Για να ξέρει και ο κόσμος ότι έχω κάνει και μαθήματα υποκριτικής. Δεν πειράζει, να το ξέρει και να το λέμε. Λοιπόν, πάμε, κοιτάξτε τι γίνεται. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε έχουμε πάρα πολλά. Ακόμα έχουμε και συνέχεια, έχουμε και μόδα, έχουμε πολλά. Δεν μπορώ να σας πω τίποτα άλλο, βίντεο, παρακαλώ. Υπάρχουν κι άλλες αγκαλιές που θα με κάνουν τη δική σου να ξεχάσω. Πως κουράστηκα να είμαι δίπλα σου και να πηγαίνω πάσο. Υπάρχουν κι άλλες αγκαλιές που θα με κάνουν τη δική σου να ξεχάσω. Ενυδατώνουν, προλαμβάνουν, θεραπεύουν, επουλώνουν, ανακουφίζουν, θρέφουν, δυναμώνουν. Είναι τα φυσικά προϊόντα και καλλιντικά NERS. Δηλαδή η λύση και στο δικό σας πρόβλημα. NERS. Γιατί η φύση είναι σύμμαχος. NERS. By Giorgio Sigalas. Προϊόντα εγκεκριμένα από τον ΕΟΦ. Θα τα βρείτε σε φαρμακεία, καταστήματα καλλιντικών, κέντρα αισθητικής και φυσικοθεραπευτήρια. Ζάκυνθος. Ελληνική γη. Που οργώνει ο ήλιος και δροσίζει η θάλασσα. Ελαιόλαδο Ζακύνθου. Άρωμα και γεύση, ποτισμένα ομορφιά και ντόπια παράδοση. Ελαιόλαδο Ζακύνθου. Προϊόν προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης. Μοναδικό από τη φύση του. Νήσων Γη. Ενέργεια συγχρηματοδοτούμενη από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα.